Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ελληνικού Οργανισμού Ελλήνων. Μια πέμπτη βράδυ ακόμα μαζί για να δούμε διάφορα θέματα που ασχολούν την πίστη μας, την πατρίδα μας, τα εθνικά μας θέματα. Θα δώσω πρώτα όμως τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2313 027... 023 0 ε, συγγνώμη επαναλαμβάνω πάλι 022 040 ε, δεν είμαι και πολύ στα καλά μου σήμερα γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω και κάνα δυο λάθη το email μας είναι το radio και στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας για να στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν παρατηρήσεις ή στις σας σκέψεις. Πριν αρχίσω όμως την εκπομπή, θα μου επιτρέψετε λίγο να σχολιάσω την επικαιρότητα. Ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκη, ο κ. Μπουτάρης, το τερμάτισε, δεν πάει άλλο πλέον. Ε, δεν ξέρω εάν υπάρχει δυνατότητα να το πάει παρακάτω. Δεν ξέρω ειλικρινά, δεν ξέρω αν μπορεί να, να το πάει παρακάτω. Η μία δεν θα έλεγα με την έννοια μόνο της αντεθνικής, θα έλεγα με την έννοια ε, της ανόητης, προδοτικής. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να του χαρακτηρίσω. Δηλαδή, ειλικρινά, στερούμε χαρακτηρισμό για αυτή την περίπτωση. Ε, βρίσκει κάθε μέρα ε, διάφορες αιτίε για να προκαλέσει. Ε, όλοι λένε ότι είναι μεθυσμένος, δεν ξέρει τι λέει. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Νομίζω ότι ε, ενορχιστρωμένα ξέρει τι λέει και ενορχιστρωμένα κάνει εναντίον της Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι επιλογές μας και τις πληρώνουμε τώρα. Να έχουμε από εδώ και πέρα το νου μας τι επιλογές θα κάνουμε και πώς θα επιλέξουμε τον επόμενο δημοτικό άρχοντα και πρέπει να ζητήσουμε τα διεπιστευτήριά τους πιο μπροστά. Δηλαδή πρέπει να τεθούν θέματα τη θέση σας κύριε Δήμαρχε στο θέμα των Σκοπίων, τη θέση σας στο θέμα της Εκκλησίας, τη θέση σας πάνω στα πατριωτικά θέματα και μετά. Ναι, μεν, δεν ασκούν εξωτερική πολιτική οι Δήμαρχοι, αλλά βλέπετε ε, ο κύριος Μπουτάρης προσπαθεί να μπει στα χωράφια της εξωτερικής πολιτικής και δημιουργεί σε άλλο όμως και δημιουργεί θέματα και βρίσκεται πάντως στο προσκήνιο με τις ε, αντιφατικές αυτές δηλώσεις του και προκλήσεις που κάνει εναντίον του λαού της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο εναντίον του λαού της Θεσσαλονίκης αλλά και εναντίον του ελληνικού λαού με τις ε, ανόητες, ας τις χαρακτηρίσω έτσι, ανόητες δηλώσεις του. Ε, αυτή τη σχολ, την θέλω ε, θα να σχολιάσω. Θα μπω στο κύριο θέμα μας να ακούσουμε κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι πιο επικοδομητικό τελικά για την ψυχή μας. Μιλάμε και αναλύουμε το θέμα της προσφοράς της Εκκλησίας στον πολιτισμό. Είχαμε δει ότι τη μεγάλη προσφορά της Εκκλησίας μας στο πρώτο και στην πρώτη μας εκπομπή πώς διασώθηκαν όλα τα χειρόγραφα κείμενα των αρχαίων μας προγόνων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, ε, μαθηματικών, φυσικών, ε, όλων των επιστημών που διέσουσαν τα αρχεία τους. Επίσης, στην δεύτερη εκπομπή είδαμε πώς διασώθηκαν οι αρχαίοι ναοί, πώς δεν καταστράφηκαν. Ε, πε, περιγράψαμε ότι υπήρχε και συνοδική απόφαση για να μην γίνει ουδεμία ζημία, ότι δεν επικροτούσε η Εκκλησία τις όποιε λίγες μεμονωμένες ζημίες αν έγιναν σε κάποιους θερμοκέφαλους χριστιανούς οι οποίοι έδρασαν παρά τις κοινέ αποφάσεις της Εκκλησίας και μια απόδειξη τελικά αυτού του γεγονότος είναι τα δύο συλλαλητήρια της Σαουνίκης και των Αθηνών. Μαζεύτηκαν τόσα εκατομμύρια πιστοί άνθρωποι πατριώτες και δεν έγινε ουδημία ζημία. Ε... Λίγοι θεωρητικά προοδευτικοί, θεωρητικά προοδευτικοί ε, με την πρόοδο όμως που κάνουν προς τα πίσω, έχουν ανάστροφη φορά, αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι, αναρχικοί, αντιφασίστε, μπαχαλάκηδες, που καταστρέφουν τους πάντες και τα πάντα, όταν βγαίνουν 50 άτομα στον δρόμο. Βλέπετε λοιπόν, αυτοί που είναι υπέρ της πρόοδου, καταστρέφουνε. Και αυτοί που, αυτούς που θεωρούν οπισθοδρομικούς ε, τελικά και τα δεν καταστρέφουν και τα διασώζουν και δεν έγινε, να η απόδειξη στα δύο συλλαλτήρια αυτά, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που πραγματικά ε, δώσαμε εξετάσεις ως πατριώτες και ως χριστιανοί ε, της ποιότητα μας. Και αυτό είναι ένα παρήγορο θέμα. Και αυτό πραγματικά είναι ένα παρήγορο θέμα ότι... Ε, δεν κάνουμε ζημίε, δεν καταστρέφουμε και αυτό είναι η απόδειξη και των χριστιανών εκείνων παρόλο που α πούμε με, με, τα σημερινά μέτρα και αυτοί ζήσαν τι διώξει του, δεν κατέστρεψαν. Θα έρθω στο τρίτο κεφάλαιο τη προσφορά του χριστιανισμού στον πολιτισμό και αυτό είναι η κοινωνική προσφορά. Θα μου πείτε, η κοινωνική προσφορά και πολιτισμός, ναι, ουσιαστικά αυτή η κοινωνική προσφορά είναι ο κατεξοχήν πολιτισμός. Δηλαδή, ε, είναι, δεν είναι τόσο σημαντικό να σεβαστείς τα αρχαία, αρχαία αγάλματα, δεν είναι τόσο σημαντικό να σεβαστείς τα αρχαία χειρόγραφα, τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, όσο είναι σημαντικό να σεβαστείς το ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν μου είναι ε, εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς σε αυτό το θέμα, ε, να έρχεται έναν, ο οποίος είναι συντηρητής έργων τέχνης, συντηρεί πάρα πολύ καλά τα έργα τέχνης, αλλά χτυπάει τη γυναίκα του. Θα το θεωρήσετε πολιτισμένο επειδή ξέρει να συντηρεί ή θα το θεωρήσετε πολιτιστό. Βλέπετε τελικά η συμπεριφορά μας στους άλλους ανθρώπους είναι το κατε, ο κατεξοχή πολιτισμός. Και ο κατεξοχήν πολιτισμός είναι να συμπεριφερθείς αρχοντικά θα έλεγα, γιατί είναι η Εκκλησία. Αρχοντικά φέρεται προς όλους. Θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε λοιπόν σταδιακά ε, αυτή την προσφορά προς την κοινωνία, προς την κοινωνία και προς τα πρόσωπα και προς τους ανθρώπους και προς τους θεσμούς της Εκκλησίας. Ε, αυτή η κοινωνική προσφορά εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς και πάντα πρωτοτυπεί και πάντα πρωτοτυπή. Σήμερα, παραδείγματο χάρη, ό,τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάποιο, κάτι πρωτότυπο. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα κάποιων άλλων. Ε, έχουμε παραδείγματα πίσω μα να δούμε. Παραδείγματο χάρη, θέλει να χτίσουμε ένα ορφανοτροφείο. Έχουμε παραδείγματα πίσω μα από ορφανοτροφία. Εδώ δεν έχει τέτοιο στο παγκόσμιο γίγνεσθε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, η Εκκλησία πρώτη αρχίζει και δημιουργεί αυτές τις δομές και δομέ με φροντίδα προ του Το ξεκινάει ο Χριστό, φυσικά από το κήρυγμά του. Το φέρνουν την ισότητα των ανθρώπων οι Απόστολοι. Αλλά αυτό που κήρυξε ο Χριστό και αυτό που κήρυξαν οι Απόστολοι, ε, και αν και ω ένα σημείο το ξέρετε, οι Απόστολοι το εφάρμοσαν κιόλα. Στην πρώτη χριστιανική κοινότητα εφόρμοσαν τι αγάπε και την πρώτη ε, εκκλησία η οποία ήταν αδελφικά ενωμένη και όλα τα είχαν κοινά, όλα τα μοιραζόντουσαν. Ο Απόστολος Παύλος κάνει τη λογία. Τι είναι η λογία. Περιγράφεται στα Ευαγγέλια, σε επιστολές του Απόστολου Παύλου. Συγκεντρώνει χρήματα για τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Γιατί χρειάστηκαν οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων να τους συμπαρασταθούν οι άλλες χριστιανικές κοινότητες. Είχαν πάρει μια απόφαση οι Ιουδαίοι, ότι όποιος γινόταν χριστιανός να κατασχέσουν την περιουσία του και όλα του τα υπάρχοντα. Έτσι λοιπόν κατασχέθηκαν οι περιουσίες των χριστιανών σε όλη την Ιουδαία όσοι προσέρχονταν στον χριστιανισμό και αφήνονταν οι χριστιανοί χωρίς ουδεμία περιουσία, χωρίς κανένα εισόδημα. Και έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ε, εξαθλειωνόταν οι πιστοί χριστιανοί. Οι Ιουδαίοι. για ε, αυτού οι Ιουδαίου, παρόλο που το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου απευθυνόταν προ εθνικού, προ ιδωλολάτρε, ε, ευαισθητοποίησε του Θεσσαλονίκη, εδώ του συμπατριώτε μα, του Κορίνθιου, του Αθηναίου, τι διάφορε άλλε πόλει, τι κοινότητε χριστιανικέ και συγκέντρωσε χρήματα. Αυτό, αυτή η συγκέντρωση των χρημάτων λέγεται λογία στην γλώσσα του Ευαγγελίου, συγκέντρωσε αυτή τη λογία και έστειλε χρήματα για να στηρίξει τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Αυτή λοιπόν την ε, συμπεριφορά του Χριστού, το κήρυγμα του Χριστού και το κήρυγμα των Αποστόλων, τώρα εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας μας με το που έχουν αυτή τη δυνατότητα το κάνουν, το βάζουν σε έργο. Θα αρχίσουμε από το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος στην Κεσάρια Χτίζει τη Βασιλιάδα. Τι είναι η Βασιλιάδα. Μας την περιγράφει ο φίλος του, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Είναι γύρω από ένα, ένα μεγαλοπρεπή ναό, ένα πολύ σημαντικό ναό. Δημιουργεί νοσοκομείο. Με πλήρη εξοπλισμό όπως σήμερα ξέρουμε τα νοσοκομεία. Με μεγάλο αριθμό ιατρών και νοσοκόμων με βοηθητικό προσωπικό. Τα βοηθητικό προσωπικό απέκτησαν τα νοσοκομεία μας πριν από λίγα χρόνια. Ε, στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό προσωπικό είχε και βοηθητικό προσωπικό ο Άγιος Βασίλειος. Ε, είχε πτωχοκομείο για τους απόρους. Ε, είχε ορφανοτροφείο. Είχε λεπροκομείο νοσήλευε τα λοιμώδη νοσήματα. Είχε γυροκομείο, είχε διδακτήριο για τα ορφανά και για τα άπορα. Είχε εργαστήρια για την εκμάθηση τεχνών. Επίσης διέθετε οικήματα για τη φλοξενία των κληρικών και του προσωπικού για να μην αναγκάζονται και πηγαίνουν έρχονται πολλές φορές μακρινές αποστάσεις λόγω το, της ελήψεως συγκοινωνιών εκείνη την εποχή, έχει και οικήματα και για αυτούς, για το προσωπικό, ε, επίσης, είχε άλλα οικήματα για να μπορούν να έρχονται κάποιοι σπουδαίοι και σημαντικοί άνθρωποι να βλέπουν το έργο, να παρακολουθούν το έργο και με αυτόν τον τρόπο τους ευαισθητοποιούσε ώστε να ανοίξουν τα χρηματοκιβώτια τους και να δώσουν χρήματα. Τους έφερνε εκεί επί «ελάτε να δείτε τι κάνουμε» και τους γύριζε σε όλους τους χώρους ο Μέγας Βασίλειος και τους ευαισθητοποιούσε. Η Βασιλιάδα λοιπόν είναι το πρώτο παγκόσμια, ε, ίδρυμα που, που, έχει φροντίδα για όλες τις ηλικίε, για όλους τους ανθρώπους, απόρους, πλουσίους, φτωχούς, τα πάντα, τα πάντα. Δεν εξαιρείται κανένας. Εκεί, στο, σε αυτή τη βασιλιάδα, θα δουλέψει εθελοντικά και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Θα δουλέψει ως νοσοκόμος. Και αποκτά μια εμπειρία εκεί στη Βασιλιάδα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο φίλος του Μεγάλου Βασιλείου. Και όταν πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη για να ανατρέψει τους αιρετικούς που βρίσκονται και είχαν καταλάβει το Πατριαρχείο, όπως σήμερα, καλή ώρα παίρνει αυτή τη γνώση, παίρνει αυτή την εμπειρία και προσπαθεί να δημιουργήσει στην Κωνσταντινούπολη κάτι, παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο. Σε μια αποχαιρετιστή, Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του που έκανε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος όταν εγκατέλειψε και παραιτήθηκε από το θρόνο της Κωνσταντινούπολης μετά την ειρήνευση των πραγμάτων, δεν ήθελε να κρατήσει το θρόνο. Δεν ήταν ο σκοπός του δηλαδή να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να γίνει η πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο σκοπός του ήταν η αποκατάσταση τη ειρήνευση στην Εκκλησία και η εκδίωξη των ερετικών. Ε, γράφει σε μια επιστολή του «Χαίρετε ορφανό συστήματα, το χώνο φθαρμή προς θεών και προς εμάς βλέποντες, χαίρετε ή και φιλόξενοι και φιλοχρήματοι και τη ημών ασθενείας αντιλήπτορες». Να το εξηγήσω. Αντιλήπτορη είναι ο βοηθός, αυτός που σε στηρίζει χαιρετούσε τους φιλόξενους οίκους, τους φιλόχρηστους αδερφούς που στερέωναν και βοηθούσαν αντιλήπτορες, ήταν δηλαδή των ασθενειών και τα συστήματα των ορφανών, δηλαδή, όλα αυτή, δηλαδή όλη αυτή η ομάδα που είχε δημιουργήσει, το σύστημα που είχε δημιουργήσει στήριξη των ορφανών. Βλέπετε κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει ε, στο λίγο καιρό που παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτό, αν δεν είναι πολιτισμό, τι είναι πολιτισμό. Η μέρημνα για του αδυνάτου, για του φτωχού, για του ασθενείς, για του λεπρού, για όλου. Αν δεν είναι κοινωνική προσφορά και πολιτισμό, γιατί αυτό είναι τελικά πολιτισμό, έτσι. Τίποτα άλλο δεν είναι πολιτισμό. Ε, ούτε και τεχνολογικό πολιτισμό ή επιστημονική πρόοδο, όπω θα τη λέγαμε σήμερα, είναι και πολύ σημαντική, αν δεν συνοδεύεται από ε, συμπεριφορά προς τον άνθρωπο υψηλού επίπεδου. Συνεχίζουμε με τους πατέρες εκκλησίας μας. Θα μιλήσω για τον άλλον, της, της, τρι, τον τρίτο των τριών ιεραρχών, τον Ιερό Χρυσόστομο, όπου ο ιερέας στην Αντιόχεια βγάζει συσίτια για 3.000 χείρες και απροστάτευτες γυναίκες. Σε μια περίοδο που οι χείρες και οι απροστάτευτες γυναίκες ήταν έρμεο στα χέρια των επιτιδίων, τις συγκεντρώνει, τις μαζεύει, τις θυρίζει και βγάζει στη σίτια τρεις χιλιάδες μερίδες κάθε ημέρα. Με αυτά τα πενιχρά μέσα που, δι... που είχε στα χέρια του αυτός ο Άγιος Πατέρας ο Χρυσόστομος, δεν είχε επιδοτήσει από το κράτος, δεν είχε επιδοτήσει από ο Παρ' όλα αυτά, κατάφερνε και έστελνε χρήματα. Επίσης, στην Κωνσταντινούπολη τα γίνεται πατριάρχης για να εξοικονομήσει χρήματα για τις φιλανθρωπίες του, περικόπτει ό,τι τα έξοδα υπήρχαν του Πατριαρχείου. Παραδείγματο χάρη, ακόμα και το μαγείρεμα του κρέατος το θεωρούσε περιττό έξοδο. Ε, να σα πω πάρα πολύ απλά: σχεδόν σε όλη τη ζωή έτρωγε νερόβραστα για να εξοικονομήσει χρήματα για να έχει για τους φτωχούς. Χτίζει νοσοκομεία στην Κωνσταντινούπολη. Διορίζει γιατρούς, μάγειρες, εργάτες. Ε, μάλιστα, ε, τα νοσοκομεία αναλαμβάνουν να καλύψουν εκτός από τους κατοίκους, αλλά και τους ταξιδιώτες. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν ταξιδιώτης και παρέμενε στην Κωνσταντινούπολη και ασθενούσε, μπορούσε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο δεν έλεγαν δηλαδή εσύ δεν είσαι εδώ ντόπιο κάτοικο, δεν δικαιούσε. Επίσης δημιουργεί ένα ταμείο το ταμείο αυτό το ονόμασε Κιβώτιο των Πενήτων. Εκεί συγκέντρωνε χρήματα για τους φτωχούς. Ε... Και με αυτά συντηρούσε και κάποιους φτωχού που χρειαζόταν περισσότερες ανάγκες. Και μάλιστα η φροντίδα του για τους αδυνάτους σε αντίθεση με ό,τι κάνουν σήμερα οι αρχιερείς της κρατούσης εκκλησίας αλλά και οι πολιτικοί δεν έχουν καμία μέρημνα για τους αδυνάτους. Για τους πλουσίους μόνο νοιάζονται, όχι για τους αδυνάτους. Για να υπερασπιστεί απέναντι στην, στην αυτοκράτηρα ευδοξία μια χείρα έχασε και τον πατριαρχικό του θρόνο και συγκρούστηκε με την αυτοκράτηρα μόνο και μόνο γιατί αδίκησε μια χείρα. Βλέπετε λοιπόν ποιο είναι το επίπεδο των χριστιανών. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Τα άλλα όλα να είχαμε να λέγαμε. Να ρωτήσουμε σήμερα σε εισαγωγικά αριστερή που υποτίθεται ότι είναι για το λαό, για τον κοσμάκι, τι κάνουν. Να ρωτήσουμε η κρατούσα εκκλησία τι κάνει, θα μου πούνε, έχουν κάποια συσίτια. Ναι, έχουν κάποια συσίτια. Εκεί, σε σχέση με αυτά που είχαν τότε χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις, χωρίς ε, χρήματα στα χέρια τους, με όλα αυτά τα έργα που κάνανε εκείνοι οι πατέρες, εμείς σήμερα κάνουμε τίποτα. Μηδέν. Και μην ρωτήσω για άλλους τι κάνουν για αρχόντους, για δημάρχους και για τέτοια. Ε, και οι προοδευτικοί οι οπαγανιστέ τι κάνουν. Πού είναι η βοήθειά του προ απόρου, προ αβοήθητου ανθρώπου, προ ασθενεί. Τι έχουν να επιδείξουν από πολιτισμό. Τάχαμ δίθεν ότι μελετάν την φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αυτό τους διδάσκει. Βλέπετε λοιπόν ποιοι είναι εκπολιτισμένοι και ποιοι είναι απολύτιστοι. Ε, αναστενάζουμε όλα αυτά εδώ γιατί με πικραίνουνε που, που βρισκόμασταν και που φτάσαμε. Ένας άλλος Πατριάρχης, ο Λεόντιος Αντιοχίας, γράφουνε γι' αυτόν ανήρ, ευλαβείς, εφρόντισε να κάνει ξενοδοχείων χάριν της περιποιήσεως των ξένων. Να λοιπόν και έχουμε και την δημιουργία των πρώτων ξενοδοχείων στην Αντιόχεια από έναν Πατριάρχη και μάλιστα δωρεάν. Δηλαδή όσοι ξένοι πήγαιναν και ήθελαν κάπου να ε, κοιμηθούν, να μείνουν, να πληθούν οι άνθρωποι, φρόντισε και δημιούργησε ο Πατριάρχης ο Λεόντιος για τους ξένους ένα ξενοδοχείο για να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι να αναπαύονται. Να μιλήσουμε λίγο για τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Νικόλαο, τον Αρχιεπίσκοπο Μύρων της Λυκίας, ο γνωστός μας ο Άγιος Νικόλαος των Ναυτικών. Ε, η δράση του, τεράστια, προστάθεψε τα ορφανά, τους απόρους, ίδρυσε νοσοκομεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ε, εψύχωνε όσους είχαν προβλήματα και ιδίως με τους διώκτες με τους Ρωμαίους, και αν και ο ίδιος εξορίστηκε για τη στάση του αυτή, παρόλα αυτά και από την εξορία του φρόντιζε για τους έχοντες ανάγκη. Να σας πω τώρα κάτι άλλο, να δείτε υψηλό επίπεδο χριστιανών επισκόπων. Ο Όσιος Ακάκιος, ο Όσιος Ακάκιος ήταν επίσκοπος Αμίδης, τι έκανε τώρα. Όταν ο Θεοδόσιος ο δεύτερος νίκησε τους Πέρσες, συνέλαβε περίπου 7.000 εχμαλώτους και δεν ήθελε να τους απελευθερώσει. Γιατί οι Πέρσες συνέχεια ε, ήταν θέμα των Περσών να ενοχλούν τους Έλληνες από, από τότε. Ε, τους ενόχλησαν το 400 από και μετά συνέχισαν να τους, μέχρι και στα Βυζαντινά χρόνια τους ενοχλούσαν. Ε, σε μια τέτοια λοιπόν απόκρουση του, του περσικού κινδύνου ο αυτοκράτορας ο, συνέλαβε 7.000 εχμαλώτους. Πάει λοιπόν ο Ακάκιος συγκέντρωσε τους κληρικούς και τι τους προέτρεψε να πουλήσουν τα χρυσά και αργυρά σκεύη των εκκλησιών και με τα χρήματα που συγκέντρωσαν απελευθέρωσε τους 7.000 Πέρσες εχμαλώτους. Αυτό είναι πολιτισμός. Έτσι. Αυτό είναι πολιτισμός. Επίσης, ο Μέγας Αντώνιος. Σας πάω σε διάφορους αγίους για να δείτε συμπεριφορές. Θα μου πείτε, είναι μεμονωμένες. Όχι, δεν είναι μεμονωμένες. Αυτή είναι... Άφησαν τα παραδείγματα τους, τα συνέχισαν οι μαθητές και όχι μόνο αυτό, αλλά αφήσαν αυτό το στίγμα, δημιούργησαν. Όταν έχεις ε, ένα υπόβαθρο, ότι έχει δημιουργηθεί ένα ξενοδοχείο, ένα ορφανοτροφείο, ένα πτωχοκομείο, ένα λεπροκομείο, ένα νοσοκομείο, έχεις από κάτω ένα παράδειγμα για να ξεκινήσεις και να μιμηθείς ένα παρόμοιο έργο. Αναφέρομαι λοιπόν στο Μεγαντώνιο. Επηρεασμένος από το κήρυγμα το χριστιανικό που λέει ο Χριστός αν θέλεις να γίνεις τέλειος πούλησε τα όλα, δώσα στους φτωχού και ακολούθησέ με ο Μέγας Αντώνιος λοιπόν θα τα πουλήσει όλα θα τα χαρίσει όλα και θα τα μοιράσει σε φτωχού. και αυτό έγινε παράδειγμα πολύ να τον ακολουθήσουν ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα Επίσης, κοντά στους πατέρες τώρα αρχίζει και το κράτος να μένει πίσω σε αυτά τα έργα. Οπότε φαινόταν οι πατέρες ότι κάνουν αυτά τα έργα. Και αρχίζει πλέον και το, το κράτος πλέον να αρχίσει να δημιουργεί την πρώτη οργανωμένη κοινωνική πρόνοια. Αυτοκράτορες τώρα πλέον, ζηλεύοντας τις ενέργειες των επισκόπων, αρχίζουν και ιδρύουν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ξενοδοχεία, νοσοκομεία, πτωχοκομεία, γυροκομεία, για τις χείρες, για τις άπορες, για τα ορφανά, για τα βρέφη, με ευτήρια δημιουργήθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία 50 τέτοια ε, ιδρύματα ε, και με ευτήρια. Ναι, για να μπορούν να πηγαίνουν οι γυναίκες να γεννάνε σε οργανωμένο κέντρο. Και τη Βασιλιάδα που σας ανέφερα προηγουμένως που δημιούργησε ο Μέγας Βασίλειος παίρνουν παράδειγμα και άλλοι επίσκοποι και αρχίζουν να ζηλεύουν τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου και αρχίζουν και δημιουργούν και αυτοίς τι επίσκοπές τους. Ε, αντίστοιχα ιδρύματα. Και μάλιστα... Ε, να σας δώσω να, να, να καταλάβετε πόσο αυτό το πράγμα επηρέασε όλους, όλους. Ε, όταν ανελάβανε ένας νέος ηγεμόνας σε μια επαρχία, έπρεπε πριν αναλάβει η ηγεμόνας να περάσει να δει τα ιδρύματα αυτά που υπήρχαν στην επαρχία του. Και μάλιστα τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή έπρεπε οπωσδήποτε να περάσει και να μοιράσει βοηθήματα... Και ο αυτοκράτορας και οι αξιωματούχοι της αυτοκρατορίας ε, από τα διάφορα αυτά ιδρύματα το θεωρούσαν, προσέξτε δεν είναι προεκλογικό αγώνας, δεν κάνουν εκλογές για να εκλεγούν, είναι εκλεγμένοι. Και εκείνη την εποχή δεν γινόταν εκλογές για να εκλεγούν οι αυτοκράτορες. Άρα λοιπόν δεν το κάναν για τα μάτια του κόσμου ή όπως κάνουν κάποιοι κάτι έργα, και με αυτά εξασφαλίζουν και μια φορολογική απαλλαγή, το κάνανε χωρίς να έχουν κανέναν μα κανέναν πιεστικό παράγοντα πίσω τους. Και μάλιστα πολύ βασιλείς και πολλοί αυτοκράτορες μας παραδίδουν οι βιογράφοι τους οι μέρες με μεγάλες γιορτινές, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, την Πεντηκοστή, διάφορες τέτοιες μεγάλες εορτές, τα τραπέζια που στείνανε στα, στα ανάκτορα και στα παλάτια ε, μπορούσαν να, πάνε, να φάνε μαζί με τον αυτοκράτορα όλοι, μα όλοι οι φτωχοί της υπεπαρχίας. Όπου και αν βρισκότανε, στις κατατόπους, στους κατατόπους ηγεμόνες. Βλέπετε λοιπόν... Ε, την προσφορά και πώς επηρέασε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί για να συνεχίσουμε αυτά τα ωραία και σημαντικά και σπουδαία πράγματα που λέμε. Επανερχόμαστε αγαπητοί φίλοι του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων να συνεχίσουμε το θέμα μας θα επιθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας στη σελίδα μας στο facebook ο Λόγος Ορθοδοξίας στο email μας radiopapakieoelas.org και στο τηλέφωνο μας 2313 022 040 για τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε κι εσείς τις σκέψεις σας, ε, για να γίνει πιο ζωντανό όλη αυτή η επικοινωνία μαζί, μαζί μας. Πάω τώρα λοιπόν, συνεχίζω αυτόν τον πολιτισμό, το υψηλού επίπεδο πολιτισμού που αρχίζεται να προσφέρετε στον κόσμο και πάω να σας θυμίσω σε όσους το θυμάστε, το ξέρετε, ότι εκτός ως την ενός όταν έκτισε την Αγία Σοφιά, ως χαρά του και ως βοήθεια για τον κόσμο ε, μοίρασε στους φτωχούς ε, 30.000 μόδια σιτάρι. Τα μόδια ήταν μια μονάδα μέτρησης της εποχής. Περίπου, πρέπει να ήταν 5-6 κιλά το καθένα. Δηλαδή αν υπολογίσουμε σήμερα με σημερινούς όρους θα λέγαμε ε, 45.000 ε, κιλά σιτάρι μοιράστηκαν στους τοχούς ε, προσφορά δηλαδή από τη μία έκανε προσφορά έκτη στην Εκκλησία αλλά και από την άλλη έκανε προσφορά και στους φτωχού. και όχι μόνο αυτό θα προχωρήσει και σε άλλα πράγματα ε, και συνηθιζόταν πλέον στις μεγάλες γιορτές στους γάμους τους στα γενέθλια, γενέθλια γενέθλιο όταν ανέβαινα στην εξουσία δηλαδή την, την μέρα που αναλάμβανα την εξουσία κάθε χρόνο που γιόρταζαν την επέτειο της αναρρήσεως στην εξουσία τους ε, να στέλνουν χρήματα σε ναούς σε πτωχοκομεία, σε χμαλότους σε χείρες, σε ορφανά, σε πλουσίους ε, που είχαν κασχεπέσει φρόντιζαν ακόμα και για αυτούς βλέπετε σε κάποιους πλουσίους που έπεφταν έξω οι δουλειέ τους και χρεοκοπούσανε και αυτούς φρόντιζαν να τους ε, διορθώσουνε. Ε, τώρα τι να σας πω, ε, η προσφορά είναι πολυπίκυλη. Θα ήθελα να, να, να μιλούσα για όλα αυτά τα πράγματα μέρες και ώρες πολλές, αλλά θα μας πάρει 10 εκπομπές ύστερα για να το ολοκληρώσουμε το θέμα. Το θέμα. Ε, ο Αλέξιος, μόνο αυτό θα σας πω, ο σπουδότερο, ένας εκπρόσωπο της εκπρόσωπος της δυναστείας των Κομνηνών, που έγραψε η κόρη του Ιάννα την Αλεξιάδα, η Άννα η Κομνηνή που την αναφέρει και το τραγούδι, που ήταν πάρα πολύ φιλάνθρωπος αυτοκράτορας, έχτιζε, έκτιζε, τον 12ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη μυριά δρόν, συγγνώμη, τι ήταν το μυρίανδρον, για να μπορούσε να φιλοξενήσει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν ε, όλες οι κατηγορίες, τα ορφανά, οι χείρες, οι άποροι, ε, οι γυναίκες. Επίσης και οι γυναίκες αυτοκρατόρισες ή οι γυναίκες των αυτοκρατόρων ε, δεν σταμάτησαν με τίποτα να επιδίδονται σε αυτά τα έργα. Και δεν τα έκαναν για να μπουν τα ονόματα τους επάνω πουθενά. Ούτε να κάνουν Ιδρύμα τάδε ονόμα και τάδε ονόμα. Συνήθως στα Ιδρύματα δίνανε ονόματα ή κάποιων Αγίων ή όπως σας είπα το ντρών, ε, δρόν, ε, άσχετο όνομα δηλαδή θα μπορούσε να το ονομάσει, ε, ξέρω εγώ, Αλεξιάδα. Δεν το ονόμασε Αλεξιάδα όμως. Και η Βασιλιάδα που την αναφέρομαι δεν λεγόταν Βασιλιάδα Βασιλιάδα την ονομάσαμε εμεί εκ των υστέρων γιατί την έχτισε ο Μέγα Βασίλειο. Έτσι, σε καμία περίπτωση δεν θα δίνει το όνομα του Μέγα Βασίλειο σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο μόνο και μόνο για να καρποθεί την δόξα. Ε, και προ, αρχίζουμε. Πρώτη-πρώτη, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, που φρόντιζε εκτό από τι ανασκαφέ τη, αυτέ που είναι γνωστοί, που βρήκε το τίμιο ξύλο, έκτισε τον ναό τη Αναστάσεω. Ε, έκανε πάρα πολλά πράγματα και για τα, τα ορφανά τα μικρά, τα άπορα ξενώνες, νοσοκομεία ε, έχει πάρα πολλά πράγματα να, να επιδείξει η Αγία Ελένη τα οποία είναι πολύ, λίγα, πολύ λιγότερο γνωστά στον κόσμο ε, η Θεοδόρα η γυναίκα του Ιστινιανού που είπαμε ο Ιστινιανός έφτιαξε την την Αγία Σοφιά. Ε, είχε συγκεντρώσει κοντά τις 500 νέες οι οποίες αυτές είχαν παραστρατήσει. Δηλαδή, σε όλες όσες είχαν εμπλακεί στην πορνεία τους έδινε το δικαίωμα να πάνε κοντά στην αυτοκρατόρισα. Και μάλιστα σε αυτές τις μάθαινε ορισμένα, θα λέγαμε με σημερινή, μια οικοκυρικά με αυτόν τον όρο να τον πω σήμερα ε, να πλέκουν να υφαίνουν αργαλιούς να κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα ακόμα και αν δεν παντρευτούν να μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις πρίκηζε κιόλας αυτές όταν βρίσκανε εκεί κάποιον γαμπρό που ήταν αποφασισμένος να παντρευτεί μια τέτοια πρώην κοπέλα τις πρίκηζε αυτοκρατόρισα. βλέπετε λοιπόν ότι σε όλα τα επίπεδα η φροντίδα, σε όλα τα επίπεδα πολιτισμός και όχι θολοκουλτούρα, όχι τα χαμδίθεν και πραγματικός πολιτισμός, έτσι, πραγματικός πολιτισμός. Τι έχουν να επιδείξουν σήμερα οι νεοπροδευτικοί ή οι θολοκουλτουριάριδες μια άλλη αυτοκράτορα. Η Θεοφανό. Η γνωστή Θεοφανό, ο σύζυγο του Λέοντο του Έκτου. Ε, κάποια στιγμή που ήρθε σε, σε, αδυναμία να συγκεντρώσει χρήματα για τα ιδρύματα που είχε χτίσει η Θεοφανό, έβγαλε στον πληστηριασμό τα δικά της τα πέπλα και τα ρούχα της και πούλησε τα δικά της τα ρούχα για να συγκεντρώσει και τώρα οι πλούσιοι, ποιο δεν θα ήθελε να, να αποκτήσει ένα αυτοκρατορικό ένδυμα. Πούλησε τα αυτοκρατορικά τη ένδυμα, ενδύματα, για να συγκεντρώσει χρήματα για τα ορφανοτροφία, για τα πτωχοκομεία. Και όλε οι διακόνησε που είχε μαζί του Ιωάννης ο Ιωάννη ο Χριστό, όμω παραδείγματο χάρη, όπω ξέρουμε η Αγία Ολυμπιάδα, ε, φρόντιζαν και αυτέ να παρέχουν βοήθεια και φροντίδα στα ιδρύματα αυτά που είχαν δημιουργήσει οι μεγάλοι αυτοί πατέρες. Αυτό τώρα σταδιακά περνάει μέσα στην ομοθεσία. Μέσα στην ομοθεσία του κράτους. Και έτσι λοιπόν βλέπετε αυτό που γίνεται στην κοινωνική ζωή εμποτίζει το κράτος μέσα στην ομοθεσία του. Και αρχίζει η νομοθεσία και για να γίνεται σιγά 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 ε, εξαπαλώνων θα λέγαμε όλο και πιο φιλάνθρωποι. Έχουμε όμως προηγουμένως ε, από τις ιερές συνόδους, δηλαδή όταν μια συνόδος αποφάσισε, δεν αποφάσισε μόνο για θέματα, συγκεντρωνόταν και αποφάσισε ότι και οι ιεράρχες ε, πρέπει να φροντίζουν και για τα έργα αγάπης. Και έτσι λοιπόν ε, δημιουργούν κανόνες, θα λέγαμε, συμπεριφοράς προς τους απόρους. Σήμερα εάν αυτοί οι κάποιοι ιεράρχες που κάνουν κάποια τέτοια πράγματα ε, δεν είναι δικές τους εφευρέσεις, στηρίχθηκαν στις προηγούμενες συνόδους πριν από, αυτόν, πριν από αυτούς και στους κανόνες που προϋπήρχαν από χρόνια πολλά. Ε, σε μια σύνοδο της Νεοκεσαρίας, της Νεοκεσάριας στον Πόντο, συγγνώμη, ε, που ασχολήθηκαν με τα θέματα τα φιλανθρωπικά, ε, Είχαν καθήκον να φροντίζουν ε, οι χωροεπίσκοποι, δηλαδή είχαν ε, επισκόπους για αυτό τον λόγο. Να φροντίζουν για τους άπορους και για τους φτωχού. Μάλιστα ε, υπήρχε κανόνας που έλεγε ότι αν κάποιος επίσκοπος δεν φρόντιζε τους άπορους και τους φτωχού, να απομακρύνεται από τη θέση του. Και μάλιστα υπήρχε και ένας άλλος κανόνας στις ε, Σαρδική πολύ πρώιμο του 347 έτσι, 347, με, δηλαδή με το που έρχεται η Εκκλησία σιγά σιγά στα πράγματα, ο έβδομος κανόνα Αρδική δεν επιτρέπει του επισκόπου να πηγαίνουν στο παλάτι για να ζητήσουν προσωπικέ χάρε. Παρά μόνο μπορούν να πα στο παλάτι για να υπερασπιστούν χειρές και ορφανά. Τι είπατε. Ναι, ακούσατε πάρα πολύ καλά δεν επιτρεπόταν να συναναστρέφονται τους άρχοντες για προσωπική τους, για προσωπική τους, δηλαδή να πάνε να ζητήσουν από τον άρχοντα μια προσωπική χάρη. Μόνο θα τους συναναστρέφονταν και θα ζητούσαν όταν, όσο αφορούσε το πίμνιο και την εκκλησία και τους ανθρώπους που ήταν σε ένδια. Αυτή λοιπόν η νομοθεσία, οι κανόνες όλη αυτή της εκκλησίας σιγά 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 ε, Διαποτίζουν όπως σας είπα και τους κανόνες της ε, την ομοθεσία του κράτους. Και έτσι όλο επί το φιλανθρωπότερο αποφασίζει το κράτος να συμπεριφέρεται προς τους πολίτες. Σε αντίθεση που γίνεται σήμερα που όλα τα δικαιώματα και όλες τις, ε, αυτά τα κατοχυρωμένα δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι το κράτος προσπαθεί να τα αποδομήσει και να τα ε, 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 εξαφανίσει. Επίσης, σας ε, φέρνω στο μυαλό σας, θυμίζω, ίσως κάποιοι να το ξέρετε, ίσως κάποιοι να μην το ξέρετε, τα γράμματα. Ε, αρχίζει και δημιουργεί μια αλληλογραφή η Εκκλησία και ε, προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα αυτής της αλληλογραφίας τα απελευθερωτικά γράμματα, όπως λέμε. Δηλαδή, κάποιος καταδικαζόταν για οφειλές στέλναν οι επίσκοποι ένα, ένα, τηλέ, ένα, συγγνώμη, ένα, τηλέφωνο θα έλεγα, μια επιστολή ε, στις φυλακές που είπαν ότι αυτός αφού είναι για χρέη ας πούμε προς το δημόσιο απελευθερώστε τον και αναλαμβάνει η επισκοπή να του ξεπληρώσει τα χρέη. Ή με τον κομιστή του γράμματος που υπήρχαν αντίστοιχοι κομιστές των γραμμάτων ε, αφήνανε και ένα ποσό ως θα λέγαμε σήμερα εγγύηση και αποφυλακίζαν ανθρώπους. Σε μια εποχή δουλείας έτσι, στην παιδεία, να μιλήσω τι αρχίζουν και δημιουργούν παιδεία οι, σε αυτό το, το ρωμαϊκό, το, το πραγματικό χριστιανικό κράτος που το ονομάζουν κάποιοι Βυζάντιο. Δεν είναι σωστό ο όρο, αλλά πολλέ φορέ τον χρησιμοποιώ και εγώ γιατί οι πιο πολλοί σα έτσι το ξέρετε, σαν Βυζάντιο, ενώ είναι το κράτο τη Ρωμανία, το, το Ρωμαϊκό. Γι' αυτό και από εκεί μα έχει μείνει ο όρο Ρωμιό. Ε, σταδιακά, ξέρετε, η παιδεία ήταν ιδιωτική. Ακόμα και στι εποχή των αρχαίων προγόνων μα, ήταν ιδιωτική η παιδεία. Όποιο είχε χρήματα πλήρωνε και είχε δάσκαλο. Όποιο δεν πλήρωνε, ε, δεν είχε συμμετοχή στης, στη μόρφωση. Τα πρώτα χρόνια έτσι είναι. Από τον 5ο αιώνα, δηλαδή συνεχίζεται αυτό το πράγμα, από τον 5ο αιώνα όσο αρχίζει και μπαίνει η Εκκλησία στα πράγματα, ε, αρχίζουν να λειτουργούν βασικά σχολεία. Ε, κατώτερης μόρφωσης και σταδιακά αρχίζουν να δημιουργούνται και ανώτερα πανεπιστήμια θα λέγαμε σήμερα, όπως ήταν το παντακτήριο που δημιουργήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Το παντακτήριο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο, θα λέγαμε σήμερα, με, ε, με σημερινούς όρους. Εκεί ε, και αγόρια και κορίτσια μπορούσαν να μορφωθούν. Έτσι. Τα πρώιμα χρόνια. Κατά τον 7ο αιώνα τώρα... Ε, ιδρύθηκαν εκκλησιαστικές σχολές. Ε, θέλω να σας πω ότι στο παντακτήριο της Κωνσταντινούπολης ή αργότερα όπως θα γίνει γνωστό το Πανεπιστήμιο της Μαγνάβρας δεν υπήρχε θεολογική σχολή. Ήταν μόνο καθαρά ε, η παιδεία, δηλαδή θετικε θετικές και θεωρητικές ε, επιστήμες πλην της ε, θεολογίας. Η θεολογία διδασκόταν κάπου αλλού ξεχωριστά, δηλαδή κάποιος που ήθελε να πάει να γίνει θεολόγος με σημερινού όρου, πολλέ φορέ θεολόγου, δηλαδή να, να, σπουδάσει τα θεολογικά γράμματα. Υπήρχαν διαφορετικέ ανεξάρτητε σχολέ. Ο αυτοκράτορα Ηράκλειο, λοιπόν, ε, μαζί με τον Πατριάρχη Σέργιο, προσπαθούν να εκπαιδεύσουν όλο και περισσότερου από του μαθητέ. Αρχίζουν να δημιουργούν τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε, Σα είχα πει είχαν φτιάξει τα κατώτερα, ε, τα μέσα τα είχαν αφήσει λίγο, είχαν πάει στα ανώτερα και τώρα αρχίζουν και καλύπτουν το κενό τον 7ο αιώνα. Αυτό το να δημιουργήσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα λέγαμε. Ε, τα σχολεία αυτά που σήμερα θέλουν να αποδομήσουν και να καταστρέψουν. Συνεχίζω. Ένα το αιώνα ο Μιχαήλ ο Τρίτος, ο Αυτοκράτορας και ο θείος του Βάρδας κάνουν σημαντικά άλματα στην εκπαίδευση. Τρομακτικά άλματα. Έτσι. Ε, εκεί τότε δημιουργείται και στο Πατριαρχείο, Πατριαρχική Σχολή, όπου εκεί διδάσκονται ε, θεολογία. Πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία έτσι έρχονται σαν χύμανο πολλέ φορέ μέσα στο μυαλό μου και θέλω να σας τα πω όλα μαζί, αλλά δεν ξέρω πού να τα χωρέσω πολλέ φορέ σε μία ώρα και να σα τα μεταφέρω όλα αυτά τα πράγματα. Ε, γι' αυτό πολλέ φορέ, ρε παιδιά, διαβάστε κι εσεί λίγα πράγματα. Μην έρχεται ο κάθε νέο παγανιστής ή κάθε άσχετο άνθρωπο και προσπαθεί να μα πει κάτι ότι έκαναν εκεί ή έκαναν εκ το άλλο. Ε, τίποτα δεν κάνουν τελικά. Να ποιοι κάνουνε και να τα έργα που έχουνε μείνει. Ε, 10ο αιώνα ε, προσπαθούν τα κορίτσια να τα βγάλουν από το σπίτι γιατί τα κορίτσια τα χρησιμοποιούσαν στις ε, σπιτικές δουλειές ε, και επιμένουνε σι, όχι με ακρι, ακριβώς νομοθετικά με κίνητρα θα έλεγα στην αρχή το κράτος να να βγάλει τα κορίτσια να τα στείλει και αυτά σχολείο. Δεν θα τα θέλει στο σπίτι. Δηλαδή, δεν τα θέλει στο σπίτι, ε, θέλει να τους δώσει μια μόρφωση, μια εκπαίδευση, Ότος ώστε οι μανάδες να έχουν μια εκπαίδευση, να εκπαιδεύσουν και αυτές ε, με κάποια μόρφωση στα πρώτα χρόνια να δώσουν στα παιδιά τους. Δηλαδή, δεν τους θέλει ε, αμόρφωτες τις γυναίκες ούτε τις θέλει κλεισμένε σε ένα σπίτι χωρίς να έχουν μια στοιχειώδη γνώση το, του κόσμου. Ε, καλλιεργεί το κλήρος, φροντίζουν για την εκπαίδευση του κλήρου ότως ώστε οι κληρικοί να πηγαίνουν όταν πηγαίνουν, προσέρχονται στην Εκκλησία μέσα να χειροτονηθούν, να έχουν γνώσεις, να ξέρουν τι γίνεται, ε, παρατρέχω, παρατρέχω, παρατρέχω για να προλάβω να σας πω όσα μπορώ. Πάλι μάλλον σήμερα δεν θα καταλήξω να ολοκληρώσουμε το θέμα μας. Ε, να σας πω έτσι σποραδικά ε, στη μουσική την Οσία Κασιανή, μια γυναίκα θα αναφέρω εγώ, δεν θα αναφέρω τους μεγάλους ημνοδούς εκκλησία μας, Ρωμανό, Μελωδό ε, και, 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 Και δεν θέλω να αναφέρω όλους αυτούς τους άντρες, θα αναφέρω μόνο την Κασιανή. Τι έκανε αυτή η Κασιανή. Πολύ μεγάλη ποιήτρια γυναίκα, υμνογράφος, μελωδός. Ε... Και ανέδειξε η εκκλησία το ταλέντο της. Ανέδειξε η εκκλησία το ταλέντο της. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλά χρόνια πριν από τη λεγόμενη επανάσταση του διαφωτισμού, την γαλλική λεγόμενη επανάσταση, η οποία έγινε χίλια χρόνια μετά, 1200 χρόνια μετά, έχουμε ένα διαφωτισμό διαφορετικό. Ένα χριστιανικό διαφωτισμό. Ώρες, ώρες λέω σε τι κράτος ζήσανε οι προκάτοχοι ημών, τι χαρά θα είχαν να ζήσουν σε ένα τέτοιο κράτος όπου αυτοκράτορας, πατριάρχης, επίσκοποι, ε, ιερείς να μιλούνται ο ένας τον άλλον, δηλαδή να συναγωνίζονται για να προσφέρουν όλο και κάτι παραπάνω προς τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν, πολύ πριν δημιουργηθεί ο γαλλικός διαφωτισμός, αλλά... Τα υποκείμενα τα δικά μας τα ξενόδουλα. Στο σχολείο μας μαθαίνουν για το δια, δια, γαλλικό διαφωτισμό. Ποιο γαλλικό διαφωτισμό. Είχε πίσω του ο γαλλικός διαφωτισμός όλο τον βυζαντινό διαφωτισμό. Λένε κάτι αλλά δεν θέλω να το πω. Όταν οι Ευρωπαίοι ήταν στα δέντρα. Εκεί το σταματάω, Οι πιο πολλοί σας το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κάποιοι χτίζαν παρθενώνες. Λοιπόν, βλέπετε, προωθούν τις γυναίκες ακόμα και στην υμνολογία. Να γράψουν ύμνους, να γράψουν ποίηση, να γράψουν ε, ε, ψαλμούς για την Εκκλησία. Στην Κασιανή αποδίδονται 45 έργα. Και το τροπάριο της Κασιανής που το ακούμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα και είναι πάρα πολλά γνωστά. Δηλαδή, ευαισθησία ρε παιδί μου, ευαισθησία. Βλέπουμε ότι ε, έχω ενδιαφέρον για όλους τους τομείς. Ενδιαφέρον για όλους τους τομείς. Φροντίδα για όλα τα πράγματα. Η Μυριόβιβλος του Πατριάρχη Φωτίου προσπαθεί να δημιουργήσει βιβλιοθήκη, να, αφήσει, να, να κατοχυρώσει ε, αυτό που σας έλεγα και στην πρώτη εκπομπή, οι αντιγραφείς που υπήρχαν αντιγραφείς να διασώσουν τους προκατόχους συγγραφείς των προηγούμενων αιώνων, δημιουργεί τη Μυριόβιβλο. Η βιβλιοθήκη είναι πατρι... αυτό το έργο του Πατριάρχου Φωτίου, ε, που ακόμα και στην εξορία του, όταν εξορίστηκε ο Πατριάρχης Φώτιος και εκτοπίστηκε, ε, εκεί ακόμα στην εξορία του φρόντιζε για την βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης αυτή τη Μυριόβουλο. μας άφησε μας κατέγραψε 280 ε, περίπου τίτλους βιβλίων ε, από την αρχιότητα τα διασώζει και μας τα μεταφέρει σε ορισμένα τα αναφέρει περιληπτικά σε ορισμένα τα αναφέρει πιο εκτενή επίσης στη Μυριόβουλο, φίλου ότι διασώθηκαν ε, πάρα πολλά έργα που εκεί τα αναφέρει μέσα ο Μέγας Φώτιος δηλαδή σαν πρωτότυπο έργο έχει χαθεί αλλά από την αντιγραφή που έκανε ο, ο Μέγας Φώτιος ε, σώζεται επίσης ε, συλλέγει αποσπάσματα από βιβλία από κριτικές εκδόσεις ε, χίλια δυο πράγματα χίλια δυο πράγματα κάνει αναφορά σε πάρα πολλά έργα των αρχαίων διασώζει όλο το έργο του Ξενοφόντα τι να σας πω, βλέπετε ότι η φροντίδα τους ήταν εκτενώς, έχει μια μεγάλη έκταση σε όλους τους τομείς, σε, ό, σε όλους τις πλευρές και της ανθρώπινης ζωής δεν περιοριζόταν κάπου, δεν υπήρχε μονομέρεια σε όλα σε όλα. Επίσης, όπως σας είπα, ότι οι γυναίκες βγήκανε από τις κουζίνες τους που τις ήθελαν κλεισμένε, όχι στου γυναικονίτε στους γυναικονίτες που τις ήθελαν κλεισμένε. Βγήκανε, γίνανε αυτοκρατόρισες. Μέχρι αυτοκρατόρισες γίνανε στο, στο, στο Ρωμαϊκό κράτος. Πουθενά άλλου δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Ποια εποχή. Των βαρβάρων σε άλλες εποχές έτσι ε, έχουν το δικαίωμα να γίνουν νέα αυτοκρατόρισες, να φτάσουν στο το αξίωμα του, του κράτους. Και αυτό δεν δημιουργείται έτσι ξαφνικά. Σα είχα πει για τι διακόνησες που είχαν οι πατέρε, δηλαδή οι διακόνησει είχαν φροντίδα, ε, αναλάμβαναν δηλαδή, παραδείγματο ε, στο ορφανοτροφείο, ε, ήταν υπεύθυνη μία γυναίκα. Αυτή θα φρόντιζε, δηλαδή στο γυροκομείο θα ήταν υπεύθυνη μία γυναίκα. Αυτή θα φρόντιζε, ας πούμε, θα λέγαμε σήμερα διευθύντρια του γυροκομείου. Δηλαδή είχε ανεβάσει σε διευθυντικέ θέσεις πιο μπροστά ο Μέγας Βασίλειος γυναίκας, γυναίκες. Ε, Και όπως σας είπα αυτό σαδιακά περνάει μέσα στην ομοθεσία. Ε, έκτο αιώνα η Θεοδόρα, ε, η οποία είναι αυτοκράτηρα γυναίκα, Βλέπει τις ελλείψεις που έχουν οι γυναίκες και αρχίζει και εκδίδει αυτοκρατορικά διατάγματα ε, πολύ ευνοϊκά για τη γυναίκα. Και αν... Και αν ε, τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση της τουρκοκρατίας υπήρξαν θεσμοί οι οποίοι πρόσβαλαν τις γυναίκες αυτά ήτανε κατάλοιπα του Ισλάμ. Ήτανε η συμβίωσή μας, η υποδούλωσή μας, συμβίωση το λένε οι νεοκουλτουριάριδες, η αρμονική συμβίωση, μέχρι και ο Πατριάρχης του Επιτροπή του, ήταν η κατοχή μας που είχαμε από τον μουσουλμανικό κόσμο και επηρέασε τον δικό μας πολιτισμό. Αυτά είναι του Ισλάμ. Έκτο αιώνα, σας είπα, η Θεοδώρα βγάζει ευνοϊκούς νόμους και φέρνει απόλυτη ισότητα ανδρός και γυναικός. Αν λοιπόν καμιά φορά λέμε γιατί έμειναν πίσω οι γυναίκες, έμειναν πίσω ξανά οι γυναίκες από την κουλτούρα των μουσουλμάνων που αυτούς ξαναβάζουν πίσω και τους ξαναφέρουν στην Ευρώπη για να ξανακαταστρέψουν ό,τι πολύτιμο και σημαντικό υπάρχει στην Ευρώπη. Εδώ, αγαπητοί ακροατέ του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, θα κλείσουμε την εκπομπή. Δεν θα την ολοκληρώσουμε και σήμερα. Ε, δεν προλαβαίνω να σα πω, έχω πολλά να σα πω. Θα τα αφήσουμε όμω για την άλλη εκπομπή. Νομίζω ότι είναι σημαντικά και σπουδαία αυτά που λέμε εδώ πέρα. Δεν είναι τη πιάτσα, δεν είναι τα πιασάρικα θέματα, αλλά νομίζω είναι θέματα πολιτισμού. Με αυτά τα θέματα που αναφέραμε σήμερα, σα καληνυχτώ και εγώ να έχετε ένα καλό βράδυ με τη βοήθεια του Θεού να σκεπάζει τη χώρα μα και την πατρίδα μα ο Άγιο Τριαδικό Θεό και η Παναγία μα. Καλό σα βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ο Λόγος Ρωτοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.